Ένα γολγό θα περνάνε όσοι ασθενεί παραμένουν εκτό εργασία λόγω σοβαρή ασθένεια. Ο λόγο είναι ότι αν βρεθούν εκτό δουλειά για διάστημα ενό μήνα, θα πρέπει να περάσουν από επιτροπή, και ο χρόνο αναμονή του αιτήματό του είναι τεράστιο. Με την τεράστια αύξηση των κρουσμάτων και των ασθενειών, παρουσιάζεται το φαινόμενο να κάνει 2,5 και 3 μήνε κάποιο ασφαλισμένο να πάρει την αδειά του. Και αυτό τι σημαίνει, ότι για 2,5 3 μήνε είναι απλήρωτο. Η επιχείρηση δυσκολεύεται να καταθέσει την αναλυτική περιοδική δήλωση του μήνα του προηγούμενου. Και έτσι δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα και στην υπηρεσία, αλλά πιο πολύ και στου ασφαλισμένου. Ε, χρειάζεται να αλλάξει αυτό το σύστημα. Είναι για μένα πανάρχαιο. Ε, χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που πληρώνονται οι ασθένειε ε, στου ασφαλισμένου. Δηλαδή, μια πρόταση που θα είχα να κάνω εγώ, γιατί πρέπει να είμαστε εδώ για να βοηθάμε την κοινωνία και τον κόσμο, πώ θα βελτιώνεται η καθημερινότητά του. Κάτι που είναι δύσκολο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και από παλιότερα. Ε, για μένα θα ήταν σωστό ο ελεκτή γιατρό να εγκρίνει την άδεια. Πάνω από τι 15 μέρε, ενό ασφαλισμένου, όταν διαπιστώνει ότι πράγματι είναι γεγονό η ασθένειά του. Και σε περίπτωση που αμφιβάλλει γι' αυτό, να μπορεί να την παραπέμπει σε μια ανώτατη υγειονομική επιτροπή που υπάρχει σήμερα, προκειμένου αυτή να αποφασίζει για να μην έχει την ευθύνη μόνο ο ελεκτή γιατρό για την ασθένεια αυτή. Εκτιμώ ότι μια τέτοια πρόταση πρέπει να γίνει νομοθετική πράξη, γιατί χρειάζεται νομοθετική διάταξη γι' αυτό, να αλλάξουν δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας των ασθενειών πάνω από τις 15 μέρες προκειμένου να διευκολύνει τον κόσμος και να περιμένει 2,5 και 3 μήνες απλήρωτος και από την επιχείρηση αλλά και από την υπηρεσία μας τον ΕΦΚΑ. Ουσιαστικά οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομοιρία. Δεν μπορούν να εργαστούν και δεν μπορούν να εισπράξουν χρήματα. Είναι ο μιας Επιτροπής που δεν φταίνε βέβαια η Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές τη βδομάδα, όμως όταν έχει 500 περιστατικά να εγκρίνει, καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να εγκριθούν αυτά τα περιστατικά σε λίγες μέρες. Άρα καθυστερεί πάρα πολύ και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν πληρώνονται το προηγούμενο χρονικό διάστημα και βέβαια στην περιοχή μα μπορεί να ειναι με 2,5-3 μήνε, αλλά στην Αθήνα μπορεί να είναι 5 και 6 μήνε αυτή η καθυστέρηση. Αυτό το διάστημα, αυτό ο κόσμο πώ θα βγάζει παραοικονομικά, η απάντηση αυτή είναι δύσκολη. Ε, 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 γι' αυτό λέμε ότι πρέπει σε άμεσο χρονικό διάστημα και να πληρώνεται από την υπηρεσία μα, αλλά και να πληρώνεται και από την επιχείρηση τη διαφορά. Η οποία διαφορά προκύπτει μόνο όταν πληρώνουμε εμεί από την υπηρεσία μα τι μέρε ασθενεία και από εκεί προκύπτει η διαφορά για το μισθό του. Γιατί κάθε ασφαλισμένο, όπω φέρετε, ε, ε, η επιχείρηση ε, για κάθε ασφαλισμένο είναι υποχρεωμένη τι πρώτε 25 μέρε να του καταβάλει το σύνολο του μισθού ε, αφαιρώντα το ποσοστό που παίρνει από το ΕΦΚΑ. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, οι ασθένειε που απαιτούν νοσηλεία στο σπίτι έχουν εκτοξευθεί. Έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Ε, μιλάμε τώρα για εκεί που παίρναμε, ας πούμε, χίλια, σε, χίλια ραντεβού το μήνα ε, για ασθένειε. Ε, σήμερα παίρνουμε πολλά πολλαπλάσια ραντεβού. Οι ασθένειε με τον COVID έχουν πολλαπλασιαστεί και φαίνεται βέβαια από την έκρηση των κρισμάτων όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και του προηγούμενου μήνε. Με αποτέλεσμα από τον 1,5 μήνα να έχουν φτάσει στου 2,5 μήνε και 3 μήνε να γκρίνεται μια επιτροπή για πληρωμή ασφαλισμένου και αυτό να δημιουργεί τεράστια προβλήματα όπω είπα και νωρίτερα.